άλλος με τα όργανα του. Έχει δημιουργήσει πολλούς τρόπους αποπλανήσεως. Ένας από αυτούς είναι και τούτος, όπου οι ουμανιστές σήμερα διαδίδουν πανταχού και παγκοσμίως. Μην πιστεύετε αυτά, ήταν το καιρό εκείνο. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά που υπάρχουν τώρα είναι η αυταρέσκεια και η φιλαρέσκεια. Το μεγαλύτερο όπλο του διαόλου που σύντριψε την παγκόσμια κοινωνία. Εμείς θα προσέξουμε να κρατήσουμε με αυταπάρνηση την πατερική μας παράδοση. Δεν δεχόμεθα διδαχή από κανένα. Το πλήρωμα της αποκαλύψεως το πήραμε από την Αγία Πεντηκοστή. Το κρατούμε, το φοράμε, το πάσχουμε. Δεν έχουμε ανάγκη να μας πει κανείς εις τον τρόπο της επιτυχίας μας. Γι' αυτό και πάλι και πάντοτε παρακαλώ την αγάπη σας. Κρατήστε την απόλυτη έννοια της υπακοής. Χωρίς υπακοή δεν γίνεται τίποτε. Σας το λέω από την πείρα μου. Η υπακοή θα γεννήσει την ευχή. Διότι χωρίς εμπούδι να στρεπεί ουδέν. Μας είπε ο Κύριος μας ότι αν και εγώ σας έδωσα δια των μυστηρίων μου και δια της, του δικού μου των παθημάτων όλη την ελευθερία, εν τούτης όμως εάν πρακτικά δεν εκτελέσετε, αυτά δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, τώρα κι εμείς ακολουθούντας την πατερική παράδοση παραμένουμε πιστοί στην απόλυτη έννοια της υποταγής και της υπακοής της εκκοπής του θελήματος μας. Καταργείται τελείως ο αυταρχισμός. Παραδεχόμεθα τον Πατέρα μας, τον Σωτήρα μας, τον Χριστό μας, αυτός ο οποίος παρόλο που τον αρνήθημεν, που τον προδώσαμε, που τον λυπήσαμε, επλήρωσε με το αίμα του τη δική μας ενοχή, κατέβηκε δια της κενώσεως του εις τον τόπο της δικής μας εξορίας και μας έδειξε πρακτικά τον τρόπο της επιστροφής. Και το επέτυχαν τα εκατομμύρια των ηρώων των Αγίων μας. Λοιπόν, τώρα απαντούμε στις ουμανιστές. Κύριε, κλείστε το στόμα σας διαπαντός, όχι το καιρό εκείνο. Τώρα, αυτή την ώρα που ζούμε, κρατούμε τον αγιασμό. Έχουμε μαζί μας ανθρώπους Αγίους τώρα. Και να η ρίζα μας. Η ρίζα μας, ο αρχηγός μας, ο γέροντάς μας που μας φόρεσε τα ράσα. Όταν τον αντίκρισα πρώτη φορά, μόλις με είδε, μου είπε το όνομά μου, την καταγωγή μου, το μέλλον μου, τι μέλλον να γίνω. Να, λοιπόν, που έχουμε Αγίους τώρα. Όταν τον πλησιάζαμε, δεν μας έφυνε να του πούμε τι έχουμε. Μας το έλεγε αυτός. Και το μεγαλύτερο ακόμα, αν και το είπα πολλές φορές, αλλά η ανοχή σας θα βαστάξει. Όταν έλειπα κάποτε στα δάση για να βρούμε τα κατάλληλα ξύλα για τα εργόχειρα, έλειπα περίπου μια εβδομάδα. Μέσα στα δάση τότε οργίαζε ο κομμουνισμός. Οι αθεοί, οι παλιάνθρωποι βλαστημούσαν, σχρολογούσαν. Αυτά με πλήγωναν πολύ, γιατί και από το σπίτι μας είχαμε ηθικές αρχές. Έβλεπε από το σπήλαιο ο πραγματικός ήρωας του αγιασμού. Μου έστειλε ένα γραμματάκι, χέρι με χέρι, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και σιγά σιγά, σε καμιά εβδομάδα το έπαιρνα. Μόλις έπαιρνα το γραμματάκι στο χέρι μου, αμέσως επλημμύριζα από θεία χάρη, έχανα τον νόμο της βαρύτητος. Αλλά τώρα λέω, ας το ανοίξω, να δούμε τι λέει μέσα. Το άνοιγα και μου λέει, την τάδε μέρα, εις τον τάδε τόπον, συνήντησες τρεις παλιάνθρωπους και σχρολογούσαν και βλαστημούσαν και ταράχθηκες. Μη χανείς το θάρρος σου, εγώ από εδώ το σβήνω. Να λοιπόν, όχι το καιρό εκείνο, τώρα ζούμε μέσα εις το πρόγραμμα και στην υπόσταση του αγιασμού. Είμαι θεενωμένη με την πατερική μας παράδοση και στον ουρανό δεν σταματούν να προσεύχονται για μας.
και με απόλυτον πίστη της προς αυτόν αγάπης και της προσευχής, ελπίζουμε και εμείς τον θρίαμβο της επιτυχίας.